Θα μιλήσουμε σήμερα για την αναισθησία και είναι κάτι που τους κατοικιδιογονείς μας φοβίζει πάρα πολύ, γιατί ιδιαίτερα όταν είναι πιο μικρό σώμα τα ζωάκια μας, όπως είναι η δικιά μου η Τρούφα, όπως είναι και η Ζουζούνα εδώ πέρα, φοβάται ένας κατοικιδιογονέας να κάνει αναισθησία που πολλές φορές χρειάζεται, ακόμα και για τον καθαρισμό των δοντιών. Ναι, χρειάζεται. Φοβούνται, είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους, νομίζω, όλων των κατοικιδιογονέων, όταν έρχεται η στιγμή να κάνουν την άρκωση που λέμε αλλιώς, αναισθησία. Αναισθησία είναι πιο επιστημονική έννοια. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω σε όλους είναι αρχικά ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνες όλες αυτές οι νόσοι και οι επιπλοκές που υπάρχουν, αν δεν κάνεις τελικά την άρκωση και το απαραίτητο χειρουργείο. Δηλαδή, κάποιος έχει πιομήτρα το ζωάκι του και φοβάται να κάνει την άρκωση. Όχι, πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί η πιομήτρα είναι πολύ πιο επικίνδυνη για τη ζωή του. Ό,τι ισχύει και για τους ανθρώπους, έτσι. Φοβούνται την άρκωση, αλλά πρέπει να γίνει επέμβαση. Αλλά τι πρέπει να προσέξουμε όταν είναι. Γιατί εγώ έχασα σκυλί έτσι 4 ετών που πήγαμε να του καθαρίσουμε τα δόντια και του έβαλε ο γιατρός αναισθησία και έπαθε κολπική μαρμαρίγη και πεθάναμε κι εμείς. Δηλαδή, πάθαμε σοκ. Πήγαμε για να καθαρίσουμε τα δόντια του σκύλου. Και τον πήραμε το ντόλτσε μας. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θέλω να το αναφέρω κιόλας. Πριν κάνουμε την αναισθησία προνάρκωσης, είναι ο κτηνίατρος κιόλας προτείνει και πρέπει βασικά για μένα είναι υπεραπαραίτητο να γίνουν κάποιες προεγχειρητικές εξετάσεις. Σωστό. Δηλαδή να γίνει σίγουρα αίμα, σίγουρα μια εξέταση καρδιάς, ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν δηλαδή κάνουμε αυτά πριν, τότε σίγουρα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στην άρκωση. Από εκεί και πέρα, όσο υπάρχει νάρκωση, όπου αναισθητοποιείται το ζώο, αλλά έχει κανονικά, δεν πονάει στην ουσία, αυτή είναι η ουσία. Κανονικά αναπνέει, κανονικά υπάρχει εκεί, υπάρχει καρδιά του. Όπως είναι η ολική νάρκωση ανθρώπου. Ακριβώς. Και υπάρχει παρακολούθηση, κάθε δευτερόλεπτο παρακολούθηση της θερμοκρασίας του, ένα οξύμετρο υπάρχει, των αναπνών του, δηλαδή δεν αφήνεται στην τύχη την ώρα της νάρκωσης του ζώου, οπότε δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Ναι, το βασικό φαντάζομαι είναι να κάνουμε σωστή επιλογή του γιατρού που θα κάνει νάρκωση. Σωστό. Όπως στους ανθρώπους υπάρχει η ειδικότητα αναισθησιολόγου. Ναι, υπάρχει. Γιατί τι γίνεται. Στη σχολή βέβαια τελειώνουμε και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, έτσι. Ναι. Απλά όταν ένας άνθρωπος ασχολείται πιο συχνά μόνο με την αναισθησία και την άρκωση, παίρνει σαν μια κατεύθυνση αναισθησιολογίας γιατί ξέρει. Και έχει την εμπειρία. Έχει ακριβώς αυτό, έχει την εμπειρία γιατί του έχουν τύχει διάφορα περιστατικά και ξέρει πώς θα τα αντιμετωπίσει από κάποιον που το κάνει 1, 2, 3 φορές. Υπάρχει ηλικία πάνω από την οποία πρέπει να κάνουμε νάρκωση ή αν χρειαστεί και αν υπάρξει πρόβλημα όλες οι ηλικίες. Την έχει καταγλύψει, έτσι. Με έκανε μου σκέμα. Μιλάμε, η Τρούφα είναι πάρα πολύ κοινωνική. Και όντως την έχει αγαπήσει. Ναι, ναι. Γιατί έρχεται συχνά σε επαφή με άλλα ζωάκια. Συνέχεια. Ή πώς να πάρεις και τη Ζουζούνα. Εδώ, παιδιά, μιλάμε, είμαστε πολύ μπροστά στην εκπομπή. 3 χρόνια με το Δημήτρη. Είπε. Για πες. Δεν πειράζει, τα αφήνουμε για άλλη φορά. Λοιπόν. Έλα. Τι λέγαμε. Α, ναι, μετά από κάποια ηλικία. Και στα κουτάβια γίνεται. Αν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει άμεσα, γίνεται, έτσι. Εννοείται ότι στα μικρόσωμα έρχεται και ειδικός αναισθησιολόγος και γενικά το προτείνω να έρχεται αναισθησιολόγος στο κτηνίατρο, να μην το κάνει μόνο στο κτηνίατρο, για να υπάρχει και μια έξτρα παρακολούθηση κάθε δευτερόλεπτο, αυτό που λέγαμε, για να είναι άνετος κάποιος. Και θέλει πολύ προσεκτική επιλογή γιατρού, έχει. Μου έχει τσακίσει το πάνω. Νομίζω ότι δοκιμάζει, τι γεύση έχει. Μερούλα μου, ευχαριστούμε, Νικολέτητσα μας πάρα πολύ.